Με το 2024 να είναι πλέον γεγονός, η αναγέννηση επέστρεψε στα δύο ωράκια προκειμένου να ξεκινήσει την προετοιμασία της για το δεύτερο γύρο του πρώτου ομίλου της National League 1. Πρώτος σταθμός στη Σαββατιάτικη εντός έδρας αναμέτρηση με το ιστορικό Παγκράτη στις 5, η οποία αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Αρκαλοχωρίου να κάνει το καλό ποδαρικό στο νέο έτος. Στην κάμερα της Crete TV μίλησαν ο προπονητής Μύρων Παπαδάκης και ο γκάρ της ομάδας Chris Raziz, σχολιάζοντας την πορεία του πρώτου γύρου και παράλληλα αναφέροντας τους στόχους της ομάδας από εδώ και πέρα. Καλή χρονιά να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή χρονιά και για την ομάδα μου. Νομίζω θέλουμε να έχουμε υγεία και εμείς, γιατί η φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει με πάρα πολλούς τραυματισμούς και νομίζω είναι ένας μεγάλος παράγοντας ο οποίος έχει επηρεάσει αρκετά την ομάδα στην απόδοσή της. Από εκεί πέρα, στην ερώτηση τώρα που μου έκανες, σίγουρα ο απολογισμός το 6-6 που έχουμε σαν ομάδα, είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Σίγουρα έχουμε μεγαλύτερες φιλοδοξίες σαν ομάδα. Από εκεί πέρα, νομίζω είναι δίκαια η θέση που έχουμε μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, καθώς έχουμε κάποια σκαμπανεβάσματα μεταξύ των εντός έδρα αγώνων και των εκτός έδρας. Έχουμε δύο διαφορετικά πρόσωπα που παρουσιάσουμε σε κάθε παιχνίδι. Σκοπός μας για το 2024 και το δεύτερο γύρο που ξεκινάει το Σάββατο με πρώτο αγώνα εναντίον του Παγκράτη είναι να παρουσιαστούμε σαφώς πολύ καλύτεροι, να προσπαθήσουμε τα μειονεκτήματα που είχαμε στον πρώτο γύρο να τα εξαλείψουμε και να γίνουμε όσο πιο παραγωγικοί γίνεται. Θεωρώ ότι θα είμαστε αρκετά καλύτεροι, γιατί η ομάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα πατάει καλά στα πόδια της και από θέμα τραυματισμού είμαστε πάρα πολύ καλά και μπορούμε τώρα όλοι να δουλέψουμε έτσι όπως θέλουμε. Είμαι σίγουρος ότι θα τα πάμε πολύ καλύτερα στο δεύτερο γύρο και στο τέλος του πρωταθλήματος θα πετύχουμε το στόχο που έχουμε θέσει εξ αρχής, που δεν είναι άλλος από το να μπούμε στα play-off. Θεωρώ ότι μέχρι τώρα, ας πούμε, έχουμε παρουσιάσει δύο διαφορετικά πρόσωπα. Έχουμε καταφέρει με εξαίρεση το παιχνίδι της Νάξου στην έδρα μας να κερδίσουμε όλους τους αγώνες. Δυστυχώς παρουσιάζουμε ένα κάπως διαφορετικό πρόσωπο στους εκτός έδρας μέχρι τώρα. Και σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι, να κρατήσουμε την έδρα μας, να κερδίζουμε τους πάντες εδώ και στα εκτός έδρας παιχνίδια να μπορέσουμε να πάρουμε νίκες ουσιαστικά, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, για να μπορέσουμε να δούμε προς τα πάνω το πίνακα της βαθμολογίας. Δυστυχώς είναι και οι τραυματισμοί αναπόσπαστο κομμάτι του αθλητισμού. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή όλα τα παιδιά, με εξαίρεση κάποια μικροπροβλήματα που θεωρώ ότι είναι θέμα ημερών, όλα τα παιδιά είναι εντάξει και ευελπιστώ ότι δεν θα έχουμε αντίστοιχο θέμα στο δεύτερο γύρο. Θα είμαστε γεμάτη ομάδα και θα μπορέσουμε να, όπως είπα και πριν, να παρουσιάσουμε ένα καλύτερο πρόσωπο, ειδικά στους εκτός έδρας αγώνες.